Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι συμπατριώτης μας. Νομικός. Και με θητεία στους κρίσιμους αρμούς του κράτους στο παρελθόν, όπως είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Είναι ο γιος πολιτικού κρατούμενου στο παρελθόν, από τους μακροβιότερους επί χούντας, όχι με κουκούλες και με άγνωστα 45 άρια, του Φίβου Ιωαννίδη, ο οποίος θες επίσης έκανε μία έκκληση προς την πολιτεία σε σχέση με το πώς συμπεριφέρεσαι σε έναν απεργό πείνας φυλακισμένο, καταδικασμένο και φυλακισμένο για εγκλήματα που έχει διαπράξει στο όνομα, όπως έλεγε ο ίδιος, των ιδεολογικών, τρομοκρατία ανοιχτή. Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλημέρα, κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, παρακολουθείτε, φαντάζομαι, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεν μπορεί να κάνετε και διαφορετικά, εκπροσωπώντας την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όλη αυτή την ιστορία που φτάνει 55η-56η ημέρα, όπου τίθεται πια θέμα ακόμη και για τη ζωή του εγκλήστου Κουφοντίνα. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η οπτική με την οποία η κοινωνία πρέπει να προσεγγίσει, αλλά κυρίως το πολιτικό σύστημα, κυβέρνηση εν προκειμένου, την υπόθεση αυτή, η οποία τίνει να διχάσει την κοινωνία, κατά τη γνώμη μου, με ένα κύβδηλο τρόπο? Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, η κρίσιμη λέξη στην περιγραφή του θέματος που κάνατε πριν, από τη λέξη που χρησιμοποιήσατε, η κρίσιμη είναι το έγκλειστος. Κάποιος ο οποίος είναι κρατούμενος, είναι στα χέρια της πολιτείας. Δεν ορίζει ο ίδιος απολύτως τη ζωή του. Η πολιτεία ορίζει τη ζωή του και η πολιτεία έχει και ευθύνη για τη ζωή του. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε απεργός πείνας, δεν είναι ο συμπατριώτης μας ο κ. Μιχελογιαννάκης πριν για πείνα στο Σύνταγμα. Είναι κάποιος ο οποίος είναι στα χέρια της πολιτείας και από όλους γίνεται δεκτό ότι ένας κρατούμενος απεργός πείνας, υπάρχει τεράστια ευθύνη στην πολιτεία, υπάρχει μια υποχρέωση αποτελέσματος να μην καταλήξει μοιραία η απεργία πείνας. Και εδώ θέλω να σας θέσω την εξής διάσταση. Δεν υπάρχει καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία να έχει υπάρξει θάνατος κρατούμενου απεργού πείνας. Η μοναδική εξαίρεση πριν από 40 χρόνια ήταν του Μπόμπι Σάντς. Και αν σε κάτι είναι διδακτική η ιστορία του Μπόμπι Σάντς και για μας, είναι ότι, ξέρετε, και ο Μπόμπι Σάντς, ο οποίος ήταν στον Ήρα, πιθανόν να μην ήταν το καλύτερο παιδί. Αλλά θυμάται κανείς για ποιο λόγο καταδικάστηκε ο Μπόμπι Σάντς? Ενώ πολλοί κόσμοι ξέρει για την περίπτωση του Μπόμπι Σάντς ως ένα εμβληματικό γεγονός το οποίο στιγμάτισε το κράτος δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πρωθυπουργική θητεία της Θάτσερ, ότι υπήρξε θάνατος κρατούμενου απεργού πείνας. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια υποχρέωση αποτελέσματος, θα γίνουν τα πάντα για να προσεχθεί αυτό το ενδεχόμενο. Και επίσης, αυτό το οποίο είναι, θα σας έλεγα, δεν είναι ίσως το μείζον, αλλά είναι όμως και αυτό σημαντικό, το αναφέρατε με κάποιο τρόπο κι εσείς. Μα εκεί που είχαμε ξεχάσει όλες αυτές τις ιστορίες, δηλαδή πραγματικά ποιος ασχολούνταν τώρα με τους καταδικασμένους για τη δράση του 17 Νοέμβρη? Ποιος ασχολούνταν? Κανείς δεν ασχολούνταν με αυτή την ιστορία. Ξαφνικά, ενώ έχουμε χίλια μίλια προβλήματα ως χώρα, είναι δυνατόν να ξαναασχολούμαστε? Υπάρχει τεράστια ευθύνη σε αυτούς που χειρίστηκαν με τον τρόπο που χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση. Είναι δυνατόν να ξαναασχολούμαστε με αυτή την ιστορία και να υπάρχει ο κίνδυνος, να το πω, ηρωποίησης, αναβίωσης συμπεριφορών που έχουν αναφορά στην ιδεολογία και στις πράξεις του Κουφοντίνα? Δεν καταλαβαίνουμε ότι δι' αυτού του τρόπου πάμε, δεν ξέρω αν θα διχαστούμε ως κοινωνία, όπως λέτε, αλλά πάντως δεν καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούμε προβλήματα εκ του μειόντος πραγματικά. Τι ανάγκη υπήρχε, ας πούμε, αφού έγινε που έγινε αυτή η ρύθμιση που στόχευε συγκεκριμένο κρατούμενο, τι ανάγκη υπήρχε να γραφτεί σε αυτή τη ρύθμιση ότι πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή που ήταν πριν? Καμία ανάγκη δεν υπήρχε. Αλλά άπαξ και υπήρξε. Γιατί δεν εφαρμόστηκε? Γιατί δηλαδή δίνουμε προσχήματα, πατήματα ή πραγματικούς λόγους σε κάποιον να διαμαρτύρεται στο όνομα του κράτους δικαίου, ενώ εκείνος προφανώς δεν έχει καμία σχέση η δράση του με τις αξίες του κράτους δικαίου. Κύριε Ιωαννίδη, κατά πόσο είναι πιθανόν, διότι εδώ μετατρέπεται σε μία
Καλά το είπατε εσείς, αλλά εγώ συνέχω το συμπέρασμα ότι μετατρέπεται σε μια περίεργη ιδιότυπη βεντέτα ενός συστήματος κρατικού που έχει την ευθύνη για τους εγκλήστους. Καλά το είπατε εσείς, με έναν εγκλήστο, και αναρωτιέμαι μήπως τελικώς αυτή η ιδιότυπη βεντέτα βολεύει για λόγους επικοινωνιακούς, γιατί αλλάζει η ατζέντα, γιατί δεν ασχολείσαι με αυτά που αναφέρετε εσείς ως προβλήματα. Ας σας πω, δεν είναι μόνο η πανδημία, γίνεται το σουλάτσο στο Αιγαίο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή, το ίδιο και στην Κύπρο. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά οικονομίας. Υπάρχει ιστορία που έβγαλε με τραύματα από τον πολιτισμό, έχει την παρέτηση ενός υπουργού. Μήπως αυτό είναι μια αλλαγή ατζέντας, και τι κράτος δικαίου, που δεν είναι το δίκαιο του πολίτη το κράτος δικαίου, τι κράτος δικαίου είναι αυτό που χρησιμοποιεί επικοινωνιακά αφηγήματα, θα σας πει κάποιος. Γιατί υπάρχει και το μέλλον, καλά λέτε το τώρα, αλλά νομίζετε ότι αυτό δεν θα το βρούμε μπροστά μας με οποιοδήποτε άλλο λόγο? Κοιτάξτε, δεν θέλω να πιστέψω ότι όλα γίνονται εκδόλου και με σχέδιο, και αν μπορώ να επικαλυστώ και λίγο την εμπειρία μου που αναφέρατε πριν, μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές, ενώ ψάχνουμε ένα σχέδιο έτσι επεξεργασμένο και ιδιωτελές, πολύ συχνά η εξήγηση βρίσκεται δυστυχώς στην ανικανότητα κάποιων ανθρώπων που έχουν χειριστεί συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, από ένα σημείο και ύστερα όμως, μιλάω τώρα για την εξήγηση του πώς θα σταθμόσω εδώ. Από ένα σημείο και ύστερα όμως, εγώ πραγματικά απόρρισα με το γεγονός ότι σαβατιάτικα από το Πρωθυπουργικό Γραφείο βγήκε τέτοιου τύπου ανακοίνωση. Δηλαδή, κανονικά ο Πρωθυπουργός πρέπει να μένει λίγο πίσω από τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, για να υπάρχει και μια δυνατότητα να τα επιλύσει ως ένας, πώς να το πω, της καθημερινής διαχείρισης πολιτιακός παράγων. Εδώ, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εγκλωβίζεται το πολιτικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Πραγματικά με ξεπερνάει, και σας λέω ότι εδώ είναι προφανές το Κουφοντίνος Κουφοντίνα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα. Εκτός από αυτούς τους λίγους που κινδυνεύουμε να τους αυξήσουμε αν πεθάνει ο Κουφοντίνας. Ενώ από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω, υπάρχει και μια άλλη παράμετρο του ζητήματος που την πολύ γλαφιά την ανέλησε ο Μαρίνος Καρδάνης, που ήταν γενικός γραμματέας υπεύθυνος για τις φυλακές. Ότι δεν στέκηκε στη λογική της προστασίας της δημόσιας τάξης το να επιστρέψεις, το να πας τον Κουφοντίνα σε μια κανονική φυλακή που μπορεί να σχετίζεται με τους πάντες και με βαρυπινίτες. Αντιθέτως, η λογική σε αυτούς τους τύπους φυλακισμένων καταδίκων, αν υποτεθεί ότι γίνεται η κρίση, ότι θεωρούνται επικίνδυνοι, είναι να τους έχεις απομονωμένους, όπως ήταν η κατάσταση που ήταν πριν ο Κουφοντίνας, μαζί με τους υπόλοιπους καταδικασμένους για τη 17 Νοέμβρη, σε χωριστή πτέρυγα στον Κορυδαλό. Και όχι, θυμάστε τι έγινε στο παρελθόν με τη συμβίωση μεταξύ πυρήνων φωτιάς, Παλαιοκώστα, Στεφανάκων. Καμία αναφέρω τώρα όλη αυτή τη κουβέντα που έγινε ετοιμός μου στο οργανωμένο εγκλήματος με τρομοκρατία μέσα στις φυλακές. Οπότε τι νόημα έχουν αυτά τα πράγματα, ειλικρινά με ξεπερνάει εντελώς από κάθε άποψη, και από την πλευρά δηλαδή της προστασίας του κράτους δικαίου και από την πλευρά της προστασίας της δημόσιας τάξης. Εδώ αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να λύνονται. Καταρχάς, από πού και ως πού εν καιρό πανδημίας θα πρέπει τώρα το σοφρονιστικό σύστημα να είναι μια κρίσιμη παράμετρο του δημόσιου λόγου? Δηλαδή, τι να πω τώρα δηλαδή. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, εάν τα πράγματα αφαιθούν να πάνε προς το χειρότερο, αυτό θα είναι στίγμα για τη χώρα. Σε παράδειγμα, σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει θάνατος κρατούμενο απεργού πείνας. Δεν υπάρχει τόσο απλό. Στην Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση του Μπόμπι Σαν. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν τα πάντα. Δεν είμαστε εμείς που θα πούμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει, γιατί άλλοι χειρίζονται τις καταστάσεις, έχουν την όλη πληροφόρηση. Πρέπει να γίνει τα πάντα για να μην φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αισθάνεστε από τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα αυτή τη στιγμή του κράτους, ότι με κάποιο τρόπο αυτή η προθυμένη απάντηση από το ίδιο το Πρωθυπουργικό Γραφείο αυτοδέσμευσε, αυτοπαγίδευσε και τον Πρωθυπουργό στο να θέλει να αναλάβει μια πρωτοβουλία, ότι τώρα θα φανεί ως, αν αντιλήφθηκα σωστά αυτό που είπατε, περίπου
Γιγαντιά υποχώρηση, ενώ αν το είχε αποφύγει θα μπορούσε να παρέμβει. Μα ασφαλώς. Και δεν λέω ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει παρέμβει ο ίδιος ο Υπουργός. Καλό θα ήταν και υπό νορμάλ συνθήκες οι υπουργοί πρέπει να μένουν απ' έξω από αυτή τη διαχείριση. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτοδέσμευσε την κυβέρνηση στο σύνολό της. Αυτό το οποίο συνέβη. Και ελπίζω ότι παρά τα αυτά θα βρεθεί ένας τρόπος που δεν είναι για τον μάθουμε εμείς. Θα βρεθεί ένας τρόπος, θα υπάρξει ένας στοιχειώδης έτσι διάβλος επικοινωνίας, έτσι ώστε να δοθεί ένα τέλος στην απεργία πείνας. Εγώ δεν, σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εγώ και εσείς που θα πούμε πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό ή το ακριβώς άλλο. Έτσι. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας να το βρει. Γιατί είναι απόλυτη ευθύνη της να μην υπάρξει το αποτέλεσμα. Εκεί, επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα, πώς να το πω, προθέσεων και τα λοιπά, δικαιολογιών, απόψεων και τα λοιπά. Εκεί έχεις μια υποχρέωση να αποφύγεις αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το περιγράφεται με σαφήνεια. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Ιωαννίδη, μήπως αυτό είναι προανάκρουσμα, εάν συμβεί και τελείως αρνητική εξέλιξη, για μελλοντικές δυσάρεστες καταστάσεις? Μήπως δηλαδή θα ανοίξει η όρεξη υπέρβασης του ρόλου που πρέπει να παίζει ένα κράτος σε μια δημοκρατία? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιου τύπου εκτίμηση ή πρόβλεψη. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, αν ορθά καταλαβαίνω ποιο είναι το πνεύμα της ερώτησης, είναι ότι η τωρινή κυβέρνηση έχει κάποιες πλευρές της πολιτικής της που δεν είναι πολύ συντηρητικές και ψυχοδρομικές, έχει και κάποιες άλλες και κάποιες άλλες πλευρές που αποδεικνύεται όχι απλώς συντηρητική, αλλά έχει και αυταρχικές πλευρές της πολιτικής της. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε το θέμα μας τώρα δεν είναι να κάνουμε κουβέντα γενικά πώς θα εξαρτηθεί τα θέματα νόμου και τάξης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έχει δείξει ότι και έχει υπηρεχθεί και αυταρχική συμπεριφορά, έχει υπάρξει ανοχή και ενθάρρυνση συμπεριφορών αυθαιρεσίας στον τρόπο με τον οποίο λύονται τα ζητήματα, και επίσης υπάρχει και μια τάση, ένας πειρασμός θα έλεγα, που ενισχύεται λίγο και με τις εκτεταμένες εξουσίες τώρα που έχει το κράτος λόγω πανδημίας. Υπάρχει μια τάση να αντιμετωπίζονται όλα σαν ζήτημα αστυνομικής επέμβασης και αστυνομικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι όλα τα κοινωνικά ζητήματα αρμόδιοτητα της αστυνομίας. Υπάρχουν και πάρα πολλά που την ξεπερνάνε και δεν είναι και σόφρον να έχουμε για όλα τα προβλήματα ως εύκολη και μοναδική λύση την επέμβαση της αστυνομίας. Αυτά νομίζω και ονονοήτω να το πω. Έχω ένα τελευταίο διπλό, βλέπω εδώ, ερώτημα από πολλούς ακροατές προς εσάς. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, σας διαβάζω. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Ιωαννίδη εκ της θεσμικής εκπροσώπησης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες της χώρας σε περίπτωση που έχουμε μια μοιραία εξέλιξη στο θέμα? Είναι, για παράδειγμα, μια καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιθανή? Επίσης, υπάρχει ενδεχόμενο να συνδέεται η περίπτωση Κουφοντίνα από πλευράς κράτους με εκείνη της Ισπανίας του Πάμπλο Χάσελ? Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα από προσανατολισμού του δημοσίου διαλόγου και στις δύο περιπτώσεις? Και το παρεμφερές από το Δημήτρη είναι, θα μπορούσε η κακή έκβαση του θέματος αυτού να οδηγήσει αναταραχές στη χώρα πολύ σοβαρότερες και να δοθεί και αφορμή στο σύστημα όχι απλά να αλλάξει ατζέντα, αλλά να κάνει ακόμη αυστηρότερη την καταστολή με αφορμή όλα αυτά, και να έχουμε εντελώς συμπτωματικά και μια δικαιολογία για την παρουσία ακόμη περισσότερης αστυνομίας παντού στις πόλεις? Ναι. Βλέπετε, ο πολίτης έχει προβληματισμούς, κύριε Ιωαννίδη, από αυτή την υπόθεση. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι βέβαια ο Δημήτρης, άλλος ο Δημήτρης, ξέρουμε ποιος είναι. Όχι, κύριε Ιωαννίδη είπα. Ναι, ελάτε. Ναι. Πριν ακούς και τον Δημήτρη. Λοιπόν, το Δημήτρης είναι το ερώτημα. Ο Δημήτρης λέει, σας παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Ιωαννίδη. Προφανώς δεν είστε ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Ελάτε. Γιατί ξέρουμε και δύο έναν Δημήτρη, όπου ασχολείται επίσης με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, νομίζω και πριν το ανέφερα, δεν θέλω να πιστέψω, και δεν είναι ο ρόλος να κάνω τέτοιου τύπου εκτιμής, δεν θέλω να πιστέψω ότι γίνονται με ένα έτσι πολύ συγκεκριμένο σχέδιο αυτά για αλλαγή της ατζέντας όπως γράφτηκε, όπως ακούστηκε.
παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνομαι με ποιο τρόπο όσοι ασχολούνται με την επικοινωνία ή υπέρυξ αυτών τα διάφορα μέσα ενημέρωσης, μπορεί και να το, ακόμα και αν δεν το σχεδίασαν, να το βλέπουν ως ευκαιρία. Απ' την άλλη μεριά, επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση έχει την ίσον ευθύνη να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Και να το υπερασπιστεί και με μια... είναι προφανές ότι η μοναδική πηξία δεν μπορεί να είναι ότι την ωφελεί πρόσχερα επικοινωνιακά, αν υποτεθεί ότι αυτό την ωφελεί. Επίσης, θέλω να θέσω και μια παράμετρο λίγο διαφορετική. Μέχρι στιγμής, αν και δεν είναι ορολογημένα να κάνω πολιτικές εκκινήσεις, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η κυβέρνηση παίρνει χωρίς έτσι αντίπαλο σε πολλά πεδία, αλλά η συνεχής έτσι ανάδειξη αισθειών τέτοιου τύπου έντασης δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Δεν νομίζω ότι είναι η πιο σόφρονη συμπεριφορά όταν υποτίθεται ότι αναμένουμε σε λίγο χρονικό διάστημα να βγούμε από την καραντίνα, να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε έτσι τα συντρίμια μας και να δούμε πώς θα πάμε καλύτερα, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, ας πούμε, τις κοινωνικές μας σχέσεις και την οικονομία της χώρας, να επιστρέφουμε σε τέτοιου τύπου τελείως άγονες αντιπαραθέσεις. Υπάρχουν τόσες άλλες πλευρές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, στις οποίες μπορούμε να αντιπαρατηθούμε δημιουργικά. Και οι οποίοι υπάρχουν πραγματικές απόψεις. Τώρα να αναστήσουμε την υπόθεση των καταδίκων της 17 Νοέμβρη και των νομοειδατών τους, μου φαίνεται πραγματικά τρελό. Για απαντήστε και στο φίλο μας τον Τάκη, αν γνωρίζετε. Βάσει του ποινικού, λέει, κώδικα, μπορεί μετά από 17 χρόνια εγκλεισμού με τέτοια καταδικαστική απόφαση να αποφυλακιστεί ο Κουφοντίνας? Κοιτάξτε, ο Κουφοντίνας, όπως και κάθε πολυεισοβήτης, όχι μετά από 17 χρόνια, αν το θυμάμαι τώρα καλά, γιατί πρέπει να δω τις νέες διατάξεις με το νέο ποινικό κώδικα, το όριο της, για την υφόρον απόλυση, για να είναι ο ευμενέστερος, οπότε είναι αυτός ο οποίος και εφαρμόζεται. Αν είναι ο προηγούμενος ποινικός κώδικας ή ο τωρινός, σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι το όριο είναι για να ζητήσει την υφόρον απόλυση είναι τα 18 χρόνια. Άρα, αν κάνω καλά, τα 18 χρόνια είναι, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, αυτό, επαναλαμβάνω, είναι όριο για να ζητήσεις την υφόρον απόλυση. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα τη λάβεις. Ναι, ναι. Ότι θα τη λάβεις οπωσδήποτε. Διότι εισέρχονται και παράγοντες κρίσης πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είμαι πρόχειρος τώρα να βαλήσω και δεν θέλω να πω κάτι έτσι με τον κίνδυνο να μην είμαι ακριβής για την περίπτωση ειδικά αυτή. Γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι πολυεισοβήτης. Πολυεισοβήτης. Και ο φίλος ο Γρηγόρης, δεν μου λέτε, λέει, κύριε Ιωαννίδη, αν μεταφερθεί ο Κουφοντίνας, τότε και ο κάθε κρατούμενος από τώρα και στο εξής θα επιλέγει τη φυλακή που θέλει να εκτίσει την ποινή του? Δεν είπα αυτό ο κύριος Ιωαννίδης, βέβαια, αλλά ας απαντήσει ο ίδιος. Μα δεν υπάρχει. Τώρα, κοιτάξτε. Πραγματική απεργία πείνας ελάχιστη κάνει. Επειδή ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό. Ναι, έχετε δει. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα είχαν κάνει άλλη απεργία πείνας στο παρελθόν. Είμαστε 56η μέρα. Εξάλλου, πιστέψτε με, μπορεί να είναι σημαντικό για έναν κρατούμενο στο ποιο κατάστημα κράτησης θα είναι, αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έπαιρναν ένα πραγματικό ρίσκο για τη ζωή τους, προκειμένου να πάνε από ένα κατάστημα κράτησης σε ένα άλλο. Και στο κάτω-κάτω σας λέω, εδώ δεν είναι ανάγκη τώρα να μπούμε σε όλη την επιχειρηματολογία το μερός που αναπτύχθηκε είτε από τη συνήγορο του κρατούμενου είτε από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Εδώ ο συνήγορος του πολίτη επενέβη και είπε ότι υπάρχουν ζητήματα νομιμότητας και διαφάνειας. Έτσι. Ας λυθούν αυτά τα ζητήματα νομιμότητας και διαφάνειας. Τι να σας πω. Αν δεν πιστεύουν εμάς, ας πιστέψουν τον συνήγορο του πολίτη ότι υπάρχουν τέτοιου ζητήματα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, δεν είναι το συγκεκριμένο αίτημα του κρατούμενου το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί με όποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, εννοείται με σεβασμό στα δικαιώματά του, ότι δεν θα καταλήξει μοιραία για απεργία πείνας. Αυτό δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να το δεχτούμε. Γιάννης Ιωαννίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ. Καλημέρα και στην Κρήτη.